διαστήματα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στον τομέα του αστικού σχεδιασμού. Δεν θέλω να μας αφώσω, γιατί κάποιος θα μπορούσε να μας ασκήσει κριτική, ότι ως κυρίαρχο όργανο και παρά τις διαρροές και παρά τον ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο και την καθυστέρηση λειτουργήσε τα τελευταία 2,5 χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών, εμείς θα έπρεπε να έχουμε τις δικές μας προτάσεις. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο δεν διεμήθη ο διάλογος, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αντιπαρατέθηκε ο πρώτος με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδίκησης, για το οποίο κανένας και καμία μας δεν είναι υπερήφανοι, μπορούμε να μιλάμε ότι η σημερινή συνεδρίαση των αναρτήριων λάθησμα για μια προπαρασκευαστική συλλογική δουλειά που μπορεί να καταλήξει σε αυτές τις εξελιγμένες προτάσεις, ώστε να αποκτήσουν οι περιφέρειες την απαραίτητη αυτονομία και τους πόρους. Γιατί μόνο με αυτονομία και πόρους μπορούμε να είμαστε σε θέση να επιτύχουν το στόχο τους στο πλαίσιο των αρχών της επικουρικότητας, της ενότητας του προγραμματισμού και της δράσης, βασικές αρχές για τις οποίες όσοι ξεκινούν από την ανάγνωση του άρθρου 101 του Συντάγματος και όσοι αυτό προσθέσουν εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεν είναι στόχοι που δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρχή λοιπόν της επικουρικότητας, η ενότητα του προγραμματισμού και της δράσης χωρίς περιττές συναρμοδιότητες με άλλους φορείς που δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και μπλοκές. Όμως, για να φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να ερωτηθούμε και να έχουμε ένα μίνιμουμ συναντήληψη στην απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα τι είδους αυτοδίκηση θέλουμε. Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση όπως είναι σήμερα, που απλά η κεντρική εξουσία και η εκάστοτε κυβέρνηση να αντιμετωπίζει ως σημάδια μεταβίβαση των πολιτικών του κέντρου και μάλιστα αυτών που δεν είναι βολικών την κάθε φορά. Δείτε τι γίνεται στην πολιτική προστασία, δείτε τι γίνεται με τις κοινωνικές δομές, δείτε τι έγινε με τους παραδρόμους για τους οποίους τις προάλλες σπαταλήσαμε αρκετό χρόνο και πάει λέγοντας. Αν παραμείνουμε στο σημερινό πλαίσιο χρόνιο, δεν είναι σημερινές παθογενειών και αναποτελεσματικότητας, θα σας έλεγα προκαλώντας σας ότι δεν χρειάζεται να αποδώσουμε σε καμία πρόταση και άλλα είναι. Αν δηλαδή αντιλαμβανόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση ως σημάντα εξουσιών από την κεντρική διοίκηση, δεν έχουμε κανέναν λόγο σήμερα να συζητάμε και να μην βάλουμε μπροστά την ψήφιση κάποιων προγραμματικών συμβάσεων είτε για πολιτικές χαρές και πεζοδιεύσεις. Αν όμως θέλουμε μια αυτοδιοίκηση μακριά από τα φαινόμενα της κακοδιοίκησης, μακριά από την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων, μακριά από τη διαφθορά, ας το πούμε πρώτα εμείς, για να μην μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι ως διαφθορία. Αν θέλουμε μια αυτοδιοίκηση εν τέλει πολύ μακριά από τη δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, που όπως προείπα φαίνεται ότι αυτό είναι η κυριαρχή και εξού το ελάχιστο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών, θα πρέπει να μην προχωρήσουμε πάλι, επαναλαμβάνω, σε καμία συζήτηση. Αν όμως θέλουμε μια αυτοδιοίκηση με αυτοτέλεια και ανάλογους πόρους πάντα, που μέσα σε ένα σύστημα αποκέντρωσης θα παράγει και θα εφαρμόσει πολιτική, αν θέλουμε περισσότερη, θα μου επιτρέψετε την κακή μετάφραση, περιφερειοποίηση, όπως ήδη έχει ανοίξει κουβέντα των διοικητικών συστημάτων εναρμονιζόμενων με τη σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας σύγχρονες υπηρεσίες, αρκούντως συντελεχωμένες, έχει ξεκινήσει ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χαρακτηριστικό μότο ότι ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας των αυτοκρατοριών, ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας των εθνοκρατών, ο 21ος αιώνας πρέπει να είναι ο αιώνας των πόλεων και των δήμων και σε αυτό βεβαίως η δική μας χώρα υπολείπεται. Εάν λοιπόν με λίγα λόγια θέλουμε περισσότερη αποκέντρωση και πραγματική αποκέντρωση στη διοίκηση του κράτους, όπως άλλωστε ξαναλέω, δεν θα κομίσουμε εμείς γλάφκα στα Αθήνας, ούτε ριζοσπαστικές κουβάγες, ούτε νεοφιλελεύθεροι ελεύθερες. Το λέω νομοθέτης, το άρθρο 101 του Συντάγματος. Τότε και σεβαστούμε αυτή τη βούληση του συντακτικού νομοθέτη, θα πρέπει να αποτυπωθεί σε ένα σαφώς καθορισμένο αποκεντρωτικό σύστημα και με το κάθε διοικητικό επίπεδο να ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Και γιατί όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ,
Γνωρίζετε ότι έχω πάει και ένα βήμα παραπέρα και έχω προτείνει να υπάρχει και μία απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας δημόσιας πολιτικής στο επίπεδό του και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση, εάν κάποιοι προτάξουν σε αυτό την Επιτροπία και τους δύσκολους δημοσιονομικούς δείκτες. Είναι τολμηρό και κάποιος μπορεί να αντιλέξει ότι ιδίως σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής του δημοσίου σχολείου θα πρέπει να το δούμε. Δεν είμαστε Γενέβη, δεν είμαστε Ελβετία, έχουμε εύθραστα σύνορα, έχουμε μειονότητες και επομένως η σχετική αυτονομία στην νομοθετική εξουσιοδότηση που ζητώ από μέρους του κεντρικού κράτους σε κάποιες πολιτικές θέλει κουβέντα. Στις υπόλοιπες όμως, ιδίως όταν κάποιος χαρακτηριστικά πάρει το δικό μας παράδειγμα, μιας περιφέρειας που έχει πλεόνασμα, σκεφτείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε μια σειρά από πολιτικές υγείας, κοινωνικών δομών και πάλι λέγοντας. Βεβαίως νομίζω ότι στην απάντηση του τι αυτοδιοίκηση θέλουμε, ανεξάρτητα από ποια ιδεολογική αφετηρία τοποθετούμαστε, θα πρέπει στη σημερινή κουβέντα και εικάζω μάλλον ότι στη σημερινή κουβέντα το μήνυμα της αντίληψης θα έχει να κάνει με την κατάρρευση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η κατάρρευση των αποκεντρωμένων διοικήσεων πάντως στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μεταρρύθμισης στο διοικητικό σύστημα της χώρας με την ορθολογική μεταβίβαση όπως έχουμε συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΕ, ενώ δυστυχώς και δεν μπορούμε εκεί να φτιάξουμε μια σπουδαία συμμαχία, δεν έχει συζητηθεί με τον ίδιο τρόπο στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή να γίνει μια ορθολογική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στις περιφέρειες. Δεν ζητάμε για παράδειγμα τα ζητήματα της ηθαγένειας να περάσουν στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ζητάμε όμως να μην ελεγχόμαστε ή την πολιτική προστασία να μην τη διαμοιράζουμε μέχρι σε πολλά ημάτια. Αν γίνει αυτό, και αν αυτό σας προτείνω, όπως ήδη καταλάβατε, να είναι το μήνυμα των προτάσεων που θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε σήμερα, η κατάρρευση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η στελέχωσή τους από έμπειρους κρατικούς λειτουργούς και δημοσίους υπαλλήλους του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης μόνο να συμβάλλει μπορεί στο έργο που έχουμε κομιστεί. Επομένως, λέω, τελειώνοντας, ότι έχουμε ξεκινήσει και μπορούμε να λέμε εμείς χωρίς περίσκια λαζομένως ότι ξεκινάμε σήμερα με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών την απαραίτητη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ανάγκη οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να απολαμβάνουν μεγαλύτερες αυτοτέλειες και όχι όπως διεμήθη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο διάλογος να μοιράζουμε απλά οι αρμοδιότητες, επιμένω στη φορολογική οικονομική αυτοτέλεια και εδώ δεν σας καλώ αν θεωρείτε ότι και το πολιτικό συγκείμενο δεν είναι έτοιμο να προτάξετε εσείς με τη σειρά σας νομοθετική εξουσιοδότηση. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων σε όσο το δυνατόν λιγότερα διοικητικά επίπεδα, με λιγότερη γραφειοκρατία εις όφελος πάντων τοπικών κοινωνιών. Σε αυτό το δημόσιο διάλογο, η περιφέρεια Αττικής έχει συμβάλει, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί. Είναι η πρώτη φορά βέβαια που μας καλώ να συζητήσουμε μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στο τι ανάγκες έχουμε για μεταρρυθμίσεις, τοπικές μεταρρυθμίσεις, θα έλεγα, σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε λοιπόν μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς θεσμικά βαρύδια, με ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο αξιόπισης αξιοκρατικής και αποτελεσματικής άσκησης πολιτικής. Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση που να μπορεί να λειτουργήσει προθετικά και σε εθνικό επίπεδο. Δείτε πόσα χρόνια πέρασαν για να κατορθώσουμε με την νομοθετική ρύθμιση να στείλουμε τα 5 εκατομμύρια στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων. Παρεμβαίνοντας δηλαδή αποτελεσματικά σε ζητήματα όπως αυτό που μόλις προανέφερα, αλλά σε ζητήματα όπως είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, που μέχρι ώρας οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες αντιμετωπίζουν το τεράστιο σύνθετο του πολυπαραγωγικού θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη των πολιτών. Ποιο είναι αυτό που έχουμε εμείς νομοθετικά? Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εδώ και δύο χρόνια και στο Κογκρέσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανοίξει ο διάλογος για το πώς πρέπει και στην κατανομή κονδυλίων πάνω από όλες τις αρμοδιότητες να παρέμβει η τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να αναχαιτήσει τις παθογένειες αυτής της προσφυγικής ροής που δεν είναι κρίση για να περιμένουμε την ύφεσή της, είναι φαινόμενο που ήρθε για να μείνει εδώ. Λέω λοιπόν ότι
Αν θέλουμε, αθροίζοντας τα παραπάνω, μια τοπική αυτοδιοίκηση που μπορεί να γίνει και γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, εμβαθύνοντας τη δημοκρατία, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, και αν θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση όπως ακροθυγώς προσπάθησα να την περιγράψω, που έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη η Αττική Ελλάδα, η Ευρώπη ολόκληρη, σήμερα χωρίς υπερό, χωρίς κάμερες, μπορούμε να γίνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικοί και γόνιμοι για τους συμπολίτες μας και για εμάς τους ίδιους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Περιφερειακή, κύριε Ζημωρός. Δηλαδή,
φτάνει σε ένα σημείο και λες, εντάξει, καλή η θεωρία, αλλά πάμε στην πράξη. Η πράξη είναι 65% περικοπές. Αυτή είναι η πράξη. Μεταρρυθμίσεις χωρίς χρήμα γίνεται. Ο κύριος Σταυρόπουλος, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι έκανε το 2007. Πού ήταν, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα ορισμένοι συνάδελφοι. Ορισμένοι. Ήταν όλοι έτοιμοι για την νομαρχιακή μεταρρύθμιση. Εγώ είπα ότι αν τυχόν και γίνει μεταρρύθμιση, εγώ εκείνο το βράδυ υπέβαλα την παρέτησή μου από νομάρχης της Αθήνας. Γιατί ήμουν σίγουρος δεν μπορούσε να γίνει. Και ήρθε ο κύριος Σταυρόπουλος, τον περιμέναμε και το χειροκροτήσανε και μόλις είπε μεταρρύθμιση χωρίς λεφτά δεν γίνεται, πέσανε και αυτοί από τα σύννεφα. Τα σύννεφα τώρα τελευταία πλανούνται πάρα πολλά και πολύ πέφτουν από τα σύννεφα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το 2010, το Μάιο γίνει το Καλλικράτης. Φωνάζαμε εμείς από το Γενάρη. Πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση. Να δούμε τι είναι το σχεστικό. Το σχεστικό ποιο ήταν. Σκεφτείτε τώρα την περιφέρεια Αττικής χωρίς το ΕΣΠΑ. Που ορισμένοι από εσάς λέγατε να καταργήσουμε το Καλλικράτη. Ευτυχώς που το καταργήσατε, δεν θα το αλλάξετε. Να συμπληρώσετε δηλαδή. Πάλι καλά. Ξέρετε τι γινόταν. Στον διάλογο επάνω υπερισχύει ο δυνατότερος, ο ισχυρότερος. Άλλο 325 δήμοι, άλλο 13 περιφέρειες. Άλλο ο πληθυσμός του πρώτου βαθμού, άλλος ο πληθυσμός του δεύτερου. Άλλο η εγκύτητα στον πρώτο βαθμό, άλλη η εγκύτητα. Αν γινόταν συζήτηση σε οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο, η τοπική κοινωνία είναι πάνω από 100 άτομα. Αυτά σας τα λέω μέσα από την εμπειρία, ούτε να κάνω λέξιμο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς από την άλλη, τα έχω μέσα γραμμένα, θα τα πω πάλι. Θέλετε εσύ, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ και 1,5 χρόνο ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών την ιστορία. Έχα την ατυχία να αποδεχτώ την πρόταση που μου έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΠΕ, παρουσιάζει το δικό σας στελεχό. 3 άτομα. Πήγαμε εκεί, στην πρώτη συνεδρίαση. Εκεί υπήρξε ένα θέμα για την έλλειψη προσωπικού και το έχω πει και εδώ. Ότι δεν υπάρχει σωστή κατανομή του προσωπικού στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Δεν υπάρχει εκπαίδευση ώστε να μειώσουμε την έλλειψη με την τεχνογνωσία. Απλά πράγματα της πρώτης δημοτικού. Δεν χρειάζεται να γράψει εδώ 400 σελίδες το τι ακριβώς μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει κτλ. Ειλικρινά, καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι και διαβάστε το. Για να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Και έρχεται λοιπόν η ΕΠΕ με ομόφωνη απόφαση και τι λέει, ένα μόνο θα σας διαβάσω. Τα χαρτιά. Μία από όλες αυτές τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕ και τι λέει. Το κείμενο του Γενικού Γραμματέα ΕΠΕΣΔΑ που τέθηκε υπόψη μας είναι διακηρυκτικό και πολύ γενικόλογο, ενώ σπανίως υπεσέρχεται στα υπαρκτά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Είναι προφανές ότι δεν αρκεί να αποτελέσει βάση διαλόγου και συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο μέτρο που δεν αποκαλεί τις πολιτικές κατευθύνσεις, τις πραγματικές προθέσεις και αρχές που όθε την κυβέρνηση να ανοίξει τον διάλογο για αναθεώρηση του δεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός αν αναζητούμε μόνο το περιτύλιγμα για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάλυση των ελληνικών οργάνων του ΟΤΑ. Κύριε Πρόεδρε, το καταθέσω αυτό όλο μαζί με το άλλο για να ακούσω τα πρακτικά άτομα που θα σα δώσω και τα πήρα σήμερα. Λοιπόν, τα πρωτότυπα πήρα, τα αντίγραφα τα έχω. Λοιπόν, για να ακούσετε όλοι μαζί τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα. Είναι η αρχή ενός ειλικρινούς διαλόγου με τη μειότητα το αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ή όχι. Εάν θέλουμε να λέμε λόγια για να καλύψουμε τα οικονομικά προβλήματα, να καλύψουμε την αξιολόγηση, να καλύψουμε το αφορολόγητο, να καλύψουμε τη νέα φορολογική επιδρομή και το Υπουργείο, επειδή δεν έχει να δώσει μία, πετάει αυτό και εσείς είναι μια άλλη κατάσταση, θα την αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Αν όμως πιστεύει πραγματικά στο διάλογο και στις προτάσεις για να θεώρησε το Καλλικράτη, ιδού η Ρόδος του και το πείδημα. Πες μας πώς βλέπεις τις αρμοδιότητες, πώς βλέπεις την κατάργηση των αποκεντρωμένων που είπε η κυρία Δούρου και τι χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ παίζει ρόλο η συνταγματικότητα για την κατάργηση των, πώς τους λένε, τους αποκεντρωμένων, τις αποκεντρωμένες. Φασαρίες ολόκληρες. Έχετε καταλάβει ότι κάθε σας απόφαση περνάει από την αποκεντρωμένη. Από τι περνάει. Και αν τυχόν μεθαύριο που δεν τις έχει ελέγξει, αλλά τις έχετε περάσει, θα έρθει ο επόμενος, θα σας δίνει ένα πιλετάκι. Από την πρώτη μέρα φωνάζω.
Εσείς το πήρατε διαφορετικά. Και ο τόνος της φωνής μου έχει να κάνει σχέση με την ουσία εδώ μέσα. Λοιπόν. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται, Γιώργο. Λοιπόν. Τελείωσε ο φάκελος, Γιάννη. Ετοιμάστε το καινούργιο φάκελο, το δικό σας. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, χαίρομαι που γίνεται η συζήτηση σήμερα για τις αλλαγές που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στο Καλλικράτη. Είναι μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, αφού το πόρισμα του Υπουργείου το ξέρουμε εδώ και δύο μήνες και όλα τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχουν πάρει θέση. Εμείς το ξέρουμε λίγο περισσότερο γιατί συμμετείχαν τα όργανα της ΕΜΠΕ μέσα στους διαλόγους που γινόταν. Και θέλω να πω κάτι. Ότι σε εκείνο το διάλογο που είχαμε για την κατανομή προσωπικού, ο κ. Σκουλάκης, δηλαδή μέσα να το φωνάξει και για τον Ρούλη, ειλικρινά, για να καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σαν και περιφερειακό σύμβουλο, δεν έχει εντυπωθεί ακόμα πώς είναι το ρεζουμέ, μου έκανε και παρατηρήσεις κιόλα ότι παραφέρομαι, ενώ δεν είχα πει τίποτε. Ειλικρινά δεν είχα πει τίποτε. Και κύριε Σγούρη, δεν έστω με πάση περιπτώσει. Η ΕΜΠΕ, ήσουν κι εσείς μπροστά. Όχι, αυτός μου. Η φασαρία έγινε με άλλον, αυτός μου είχε τις παρατήρησεις, ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η ΕΜΠΕ έχει το περιφερειακό, το δίνει και τα δημοτικά συμβούλια. Η διοίκησή του Υπουργείου Εσωτερικών συχνά πυκνά αναφέρεται στις αλλαγές που θέλει να κάνει για ορισμένες από τις οποίες δεν δέχεται και μάλιστα και αντίλογο. Όπως και το εκλογικό σύστημα. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε κυρία Μπουρουστόν, διάλογο που λέει αυτός, απλή αναλογική και τέρμα. Εάν θα βγει η κυβέρνηση από τις εκλογές μετά από ένα χρόνο, λέω εγώ. Η κυβέρνηση για την πολύ σημερινή λέει θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεκινήσει από πάνω, από την κεντρική διοίκηση, ο διάλογος των κομμάτων, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα και μετά εμείς να πάρουμε θέση. Εμείς σήμερα λοιπόν λέμε παλικαρίσια, όχι στην απλή αναλογική, ναι στην απλή αναλογική, θα το λάβουν υπόψη τους. Έχετε αυτή την εντύπωση. Δεν υπάρχει τέτοια εντύπωση. Δεν τη θέλει την αποκέντρωση. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, το 10 εκατομμυρίων. Μου το έχουν πει κατ' επανάληψη από διαφορετικές κυβερνήσεις. Η Ελλάδα ως μικρή χώρα δεν μπορεί να αποκεντρώσει. Και πολλοί είναι οι δύο βαθμοί. Και γιατί δώσανε το ΕΣΠΑ στις περιφέρειες. Ξέρετε γιατί. Ήταν στο 8%. Και όταν το πήγαμε στο 70 και στο 80, έτσι. Τότε λοιπόν έτσι πατήσαμε. Και τώρα μπήκαν κι άλλοι στη μέση για να πάρουν το ΕΣΠΑ. Γι' αυτό φώναζα εγώ. Κοιτάξτε, η κατάληψη του Καλλικράτη θα επιφέρει. Δεν θα μπορούσε λοιπόν από το διάλογο να απουσιάζει η περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Γι' αυτό σας στείλαμε και την επιστολή με την οποία ζητούσαμε τη συζήτηση και χαιρόμαστε που την αποδεχθήκατε. Είναι ουσιαστικό βήμα, είναι δημοκρατικός διάλογος, ακούγονται τα πάντα με ευγένεια και δημοκρατικότητα. Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι ο θεσμός αριθμής δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, πρώτα νομαρχίας και σήμερα περιφέρειας, είναι ένας νέος σχετικά θεσμός. Από το 1994 που ξεκίνησε η Ερυθρή Νομαρχία μέχρι σήμερα, κατάφερε όμως μέσα αυτή τη διαδρομή να κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη. Έπρεπε να πείσουμε ότι η λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση και η χρηστή διοίκηση επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των πόρων. Και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα γρανάζια ενός συγκαλυμμένου αλλά πανταχού παρόντος κρατικού συγκεντρωτισμού, ο οποίος έμοιαζε να έχει γραφεί στο DNA του πολιτικού διοικητικού μας συστήματος. Μέχρι το 2005, οι ερετές νομαρχίες προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς σταθερούς πόρους και σε ένα νομοθετικό περιβάλλον ρευστό που κάθε άλλο παράσευόταν τη συνταγματική αυτοτέλεια του θεσμού. Με τη θεσμοθέτηση των ΚΑΠ, που ήρθε μετά από συνεχείς προσπάθειες Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος, σε συνεργασία με την τότε κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση έκανε το πρώτο δειλό αλλά σημαντικό βήμα εμπιστοσύνης προς το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Από τότε δίναμε ακόμη περισσότερο όλες τις προσπάθειές μας για να περάσουμε στο επόμενο ακόμη πιο σημαντικό στάδιο. Αυτό της αυτοκατάργησης των νομαρχιών και της μεταξέλευσης του θεσμού της νομαρχίας σε αυτό της ερετής περιφέρειας. Θέλω να επιμείνω στη λέξη αυτοκατάργηση για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί δεν την ακούμε συνήθως. Και δεύτερο, διότι προήλθε μέσα από ένα κλίμα ευρύτερης συνένεσης και συνεργασίας που δεν επευρύνθηκε εκ των άνω όπως επιχειρείται σήμερα με την απλή αναλογική, αλλά υπαγορεύτηκε από κάτω από εμάς τους ίδιους ερετούς. Ξέρετε πόσο καιρό δουλευόταν η μετατροπή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακή αυτοδιοίκηση από το 2003 που βγήκαμε. Την επόμενη μέρα που βγήκαμε,
αρχές του 2003 έγινε η πρώτη συνάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταξέλιξη του θεσμού από νομαρχία σε περιφέρεια. Και συμβάλαμε όλοι μαζί και έκανε περίπου 6-7 χρόνια. Όταν βγήκε λοιπόν το τελικό ρεζούμε, ήρθε η άλλη κυβέρνηση, πήρε τη δουλειά που κάναμε εμείς, την εμφάνισε λοιπόν και δημιουργήθηκε ο Καλλιγράτης μέσα από τα γνωστά μνημόνια και ξεμνημόνια. Διότι τότε σύσσωμοι αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι της χώρας συνταχθήκαμε ενώπιον του μεταλλήτου του Καλλιγράτη σε ένα στόχο. Στο πώς θα καταφέρουμε να γίνει πράξη το όρμα της μεταξέλιξης των ερετών νομαρχιών σε ερετές περιφέρειες. Εν τέλει τα καταφέραμε με ταυτόχρονη μεταφορά μεγάλου μέρους των αναπτυξιακών προγραμμάτων στο νέο θεσμό που απέκτησε επιτέλους ξεκάθαρο αναπτυξιακό υπόβαθρο. Δεν ισχυρίζουμε ότι ο Καλλιγράτης δεν είχε λάθη και απλευσίες. Γι' αυτό άλλωστε και από το 2010 έχουν γίνει δεκάδες τροποποιήσεις άρθρων του, ενώ αρκετές προβλέψεις του παραμένουν ενεργές. Και πότε ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία? Ακόμη και το 2011 και αρχές του 2012. Για να ξέρετε τι αντιμετώπισα τότε. Ούτε ότι ο Καλλιγράτης έκανε τη βαθιά τομή που επιθυμούσαμε, που θα μετέτρεπε το κράτος σε στρατηγείο αποκεντρώνοντας πόλους και αρμοδιότητες. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Αντίθετα, λόγω της κρίσης, περικόπηκαν οι πόροι κατά 60% 65% και ας αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες. Από δε τους πόρους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης πήραν 150 εκατομμύρια και το δεύτερο βαθμό και τα δώσαν στον πρώτο βαθμό γιατί δεν είχαν να πληρώσουν. Και γιατί οι νομαρχίες τότε όλες είχαν ένα καλό ταμείο και μια καλή οικονομική διαχείριση. Στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, λόγω του πλεονάσματος που δημιουργήσαμε, αντί το κράτος να μας επιχορηγεί, φτάσαμε να το επιχορηγούμε εμείς. Και μην το αρνηθείτε, ας πάρω τα έργα όλα τα οποία έχετε δώσει από τα περισσότερα που είναι και κρατικά. Και συνεχίζει τα αγαπητέ Γιώργο με τα νοσοκομεία, που συμφωνούμε. Ορίστε. Δεν είπα τι είναι κακό. Απλώς τα λεφτά μας παίρνουν εγώ λοιπά. Λοιπόν, το ερώτημα που θέλετε πλέον είναι μετά το Καλλιγράτη τι. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια να αλλάξει η λειτουργία της εξουσίας στη χώρα με την αναδιανομή της αποκέντρωσης έτσι προς όφελος των πολιτών που την πληρώνουν. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, όταν ήρθε στην αντιπολίτευση, είχε ταχθεί αναφαντών υπέρ της αυτοδιοίκησης. Θεωρούσε μάλιστα τον Καλλιγράτη νόμο άτομο και τόσο προβληματικό που δεν βελτιώνεται παρά μόνο καταργείται. Πλέον και αφού επικράτησαν συνεχτές σκέψεις, βλέπουμε ότι ο Καλλιγράτης δεν καταργείται, το ερώτημα όμως είναι βελτιώνεται. Δεν σας κρύβω ότι όλοι αντιμετωπίσαμε καλόψα και θετικά την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών να γίνουν περαιτέρω αλλαγές. Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώνει οποιοδήποτε καλόψος παρατηρητής, μελετώντας το πόρισμα του Υπουργείου, αυτό που σας έδειξα δηλαδή, ενώ ξεκινάμε καλές προθέσεις και σωστές διαπιστώσεις, εξαρτείται σε αυτές και μόνο. Με μία φράση δηλαδή. Ό,τι δεν όρος και έτσι και μη. Θα προσυπέγραφα κάθε λέξη της αγωγή, όμως η συνέχεια είναι απογοητευτική και το γενικότερο πρόσωπο του πορίσματος αρνητικό. Εξαρτείται σε διακηρύξεις παραπέμποντας την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζει με κάποιο μαγικό τρόπο στο αόριστο μέλλον. Π.χ. μας λέει ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν τα ερετά όρμα των περιφερειών, αλλά λέει το πώς. Λέει ότι θα πρέπει ο ρόλος αντιπολίτευσης και πάλι δεν λέει με ποιον τρόπο. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε την αντιπολίτευση που βλέπετε σήμερα, το 49,6 με το 50,4 το δικό σας, το τι ας πούμε έχει στα χέρια της να μπορέσει να αξιοποιήσει. Δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει κάποιες προτάσεις, π.χ. περί κατανομής των ΚΑΠ, περί σκληροποίησης μητροπολιτικής διακυβέρνησης, πρέπει κυρία Δούρ. Πώς θα έρθει το άλλο πνεύμα, σε 30 ημέρες έρχεται. Επαναλαμβάνει κάποιους θεσμούς που υπήρχαν αλλάζοντας απλώς ονομασία. Ο περιφερειακός υπαραστάτης γίνεται περιφερειακός διαμεσολαβητής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης γίνεται Περιφερειακό Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ γίνεται Επιτροπή Οικονομικής Αντασυγκρότησης. Η ονοματοδοσία είναι το πρόβλημα. Αλλάζει έτσι και το βάζει αλλιώς. Εισάγει ορισμένες προτάσεις προκαλούν θεσμικό τρόμο στη σκέψη και μόνο. Για παράδειγμα, προτείνει την κατάρρευση της Οικονομικής Επιτροπής, αυτό το είπα και στην ΕΠΕ, και η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η πρόταση αυτή απλά δεν στέκει και όποιος την έκανε με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρει τι του γίνεται, για να μην πω ότι κοιμάται όρθιος. Απλά να θυμίσω ότι στην Εκτελεστική Επιτροπή δεν υπάρχει εκπροσώπηση αντιπολίτευσης. Επίσης, ότι αν τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής πάνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Καραμάνο, εσείς που θέλετε πολλή δουλειά, τότε απλά δεν θα τελειώνουμε ποτέ. Βάλτε καμιά 70 θέματα της Οικονομικής Επιτροπής, σύν καμιά 25 θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου, επί 101 Περιφερειακού Συμβούλου.
Στα θέματα των αποδιοικητών είναι θετικό ότι γίνεται η καταγραφή τους. Όμως δεν υπάρχει καμία πρόταση για την βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών πλην της πρότασης περί επαναφοράς των πολεοδομιών στην αρμοδιότητα των περιφερειών χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ στην Αττική, για να ξέρετε, τις πολεοδομίες, παρόλο που τις παραλάβαμε στο μαύρο χάλι, τις παραδώσαμε άριστες σε όλα τα επίπεδα. Κτίρια, αρχεία, αποφάσεις, νόμους κτλ. Και το κυριότερο, επιχειρεί, όπως όλες οι κυβερνήσεις προηγήθηκαν, να αλλάξει και πάλι το εκλογικό σύστημα και αφιερώνοντας μια άλλη μορφή απλή αναλογή με το πρόσωπο των συνεργασιών. Καταρχήν προξενεί εντύπωση ότι η κυβέρνηση επικαλείται τη συνεργασία. Θυμίζω ότι η παράταξή σας στις προηγούμενες εκλογικές περιόδους υπήρξε πάνω καταπληκτική σε όλα τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πω. Έβαζε μπροστά τον αντιμνημονιακό αγώνα και πέταλε και ξερά ένα όχι σε όλο. Επίσης θυμίζω ότι εσείς κυρία Περιφερειά, σε μια της πρώτης συνεδριάς, αν θυμάμαι καλά η πρώτη, έχω εδώ και τα πρακτικά, είχε πει ότι είναι κατά του συνενέσεων. Βεβαίως ήταν η πρώτη συνεδρίαση. Ήταν έντονο το κλίμα των αντιπαραθέσεων. Ήταν έντονο το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Αλλά η συνένεση, ακόμη και σε εποχές μέγιστης αντιπαράθεσης, πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Ευτυχώς, με ένα δύο από εσάς έχω πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας και προσπαθούμε να το δέσουμε το γλυκό. Για ποια συνένεση και συνεργασία επομένως μιλάμε, όταν τα δείγματα γραφής σας είναι ακριβώς τα αντίθετα. Η συνεργασία δεν επιβάλλεται δια νόμου. Είναι οικειοθελής. Στηρίζεται σε κοινές αρχές και στόχους, αυτοδιοικητικούς στόχους, σε συγκλήσεις και κυρίως προϋποθέτει απογαλακτισμό από την κομματική εξάρτηση. Διότι ο καθένας από εμάς μπορεί να πιστεύει μέσα στους αρχές της δημοκρατίας όποια ιδεολογία θέλει. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο παράταξη να εξαρτάσει από τον κομματικό ομφάλιο λόγο. Τότε είναι που έχουμε τεροδιοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ευγνώμη υποχρεωτική συνεργασία εντός εισαγωγικών ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα κοινωνικό τραγικό αποτέλεσμα. Ακούστε, τη συναλλαγή. Προσωπικά θεωρώ λανθασμένη την εισαγωγή της απλής αναλογικής, ειδικά με τον τρόπο που προτείνεται και για ένα επιπλέον πολύ σημαντικό λόγο. Η αποσύνδεση της εκλογής του Περιφερειάρχη από την ανθρωπογεωγραφία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα προκαλέσει εκπαιδευσία σε μια περίοδο μάλιστα που οι περιφέρειες και οι δήμοι αποτελούν τα μοναδικά στηρίγματα της κοινωνίας και των πολιτών. Εμείς λέμε ναι στην απλή αναλογία από θέση αρχής. Είναι μια δημοκρατική πρόκληση. Εξαρτάται όμως πώς την εφαρμόζεις και πότε την εφαρμόζεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πρόταση περί αλλαγής του εκλογικού συστήματος έχει πολιτικά ελαττήρια. Δεν μην μου πει κανείς το αντίθετο. Και μου προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν υπάρχουν καν εναλλακτικά προτινόμενα σενάρια και σε άλλα μία πρόταση και τέλος. Θα με ρωτήσετε, τίποτε θετικό δεν έχει το πόρισμα. Όχι, έχει αρκετά θετικά σημεία. Για παράδειγμα, θεωρώ σωστή την πρόταση περί αποσύνδεσης των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και την κατάρτιση των χωρίς ψήφων των περιφερειακών. Για το πρώτο, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το 2011, στο πρώτο της ΚΕΔΕ μετά του 10. Είχα προτείνει τότε να αποσυνδεθεί η εκλογή ταυτόχρονη αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών. Τότε είχατε ψηφίσει ναι μες στο συνέδριο. Σήμερα λοιπόν, τότε είχατε ψηφίσει όχι. Σήμερα λοιπόν το βάζετε. Εγώ το χαιρετώ και έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί η κεντρική πολιτική διοίκηση είναι πιο έμπειρη, είναι πιο γρήγορη και τα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Οπότε το ανάθεμα πρώτα θα το φάτε εσείς. Μην βγάλετε τα μάτια σας με τα ίδια σας τα χέρια. Για το δεύτερο, για τους αντιπεριφερειάρχους. Ολόκληρη να συζητήσει. Όλοι πρέπει να εκλέγονται με ψήφο. Το πιο δημοκρατικό εκλέγει τον περιφερειάρχη με ψήφο και δεν θα εκλέγεται ο αντιπεριφερειάρχης. Γνωρίζω και από εσάς και από τους συναδέλφους και σχεδόν από όλους τους παρατάξεις είσαστε για απόψεις. Να το συζητήσουμε, να δούμε πώς είναι. Να μην έχει δικαίωμα ο περιφερειάρχης, έναν την περιφερειάρχη που του κάνει νερά, που κάνει δική του πολιτική, να μην μπορεί να τον αλλάξει. Γιατί στο περιφερειάρχη να αλλάξει τον περιφερειάρχη. Θα το συζητήσουμε. Εσύ τσιπάς και το περιφερειάρχη. Λοιπόν, εγώ το είχα πάρει και τότε. Το είχα για τους δικούς που το είχα πάρει. Εδώ είναι συνάδελφοί μου. Και ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, όπως και συνάντηση του προκρατικού ελέγχου ενώπιση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Όμως ειλικρινά, αν με ρωτήσατε,
τι καταλαβαίνεις, ποιο είναι το όραμα που έχει πέρασει την αυτοδιοίκηση σας, απαντούσα ότι δεν βλέπω κανένα όραμα. Και κυρίως δεν βλέπω ούτε και τώρα να γίνεται η ανακαίρεση και η αλλαγή της κεντρικής διοίκησης, ώστε να περιοριστεί σε επιτελικό ρόλο. Διότι μην έχει κανείς την διαθέση ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο, εάν δεν αλλάξει πρωτίστως και ειδικά το ίδιο το κράτος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτός είναι ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού και διοικητικού μας συστήματος. Εκεί βρίσκεται η ρίζα, η καρδιά του προβλήματος. Αν το κράτος παραμένει το ίδιο, τότε θέλω να το δούμε όλοι μαζί. Για να γίνει μια σοβαρή μεταρρύθμιση, επομένως, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει. Ένα, να προηγηθεί εκπόνηση από το Υπουργείο Τεκμηριωμένης Έκθεσης Αξιολόγησης της υφισταμένης κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής λειτουργίας του Καλλικράτη, τόσο για τις θεσμικές όσο και για τις οικονομικές παραμέτρους. Δύο, να υπάρξει ενημέρωση για τους σχεδιασμούς ή και τους άξονες της προωθούμενης θεαγματικής μεταρρύθμισης σε ό,τι αφορά τα θέματα της οργάνωσης, διοίκησης και της οπτικής αυτοδιοίκησης. Τρία, να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες αποτιμήσεις και ρυθμίσεις τόσο για το πόσο επιχειρούμενης αλλαγής και από πού θα καλυφθεί αυτό, όσο και για το προσωπικό που θα απαιτηθεί να την εφαρμόσει και να την εφαρμόσει. Τέσσερα, να υπάρχει κατάρριξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων και μεταφορά των ονοματιοτήτων στις άλλες βαθμίδες διοίκησης. Η κατάρριξη των αποκεντρωμένων διοικήσεων αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την ανασυγκρότηση της διοικητικής δομής του κράτους σε νέα βάση, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και ήταν εξάλλου και προεκλογική δέσμευση δική σας. Πέντε, να αναγνωριστεί ακόμη και πρωτογενής κανονιστική, δηλαδή νομοθετική αρμοδιότητα σωτά πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι οποίοι με βάση τα ισίωτα δεν μπορούν ακόμη να ρυθμίσουν αυτόνομα σειρά στοιχειωδών πνευμάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, εμείς πιστεύουμε ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί αφού ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τις προτάσεις της χωρίς αποτελεσμένα και σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση δεν γίνονται με διαδικασίες fast track, μόνο πασαλήματα. Θα αναμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξειδίκευση των θέσεων της κυβέρνησης, τονίζω ότι καμιά αλλαγή δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σύμφωνη γνώμη των αυτοδιοικητικών θεσμών. Και κάτι για το Υπουργείο, το οποίο θέλω να το ξεχάσω, είναι ότι άλλα δήλωσε ο Υπουργός ότι μπορεί στην πρώτη Κυριακή να πάρει 45% δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και αμέσως μετά ο Γενικός το διόρθωσε και λέει ότι είναι de facto η απέναντι από εκεί θα εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μαναβέλης. Γενικός αγωγητής από τους 185. Καλησπέρα. Σύμφωνα, κύριε Πρόεδρε, ποιος Λάχωνας, εξάλλου υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα και εμείς, θα θέλαμε και εμείς να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία του Προεδρείου και της Διοίκησης να φέρει ως μοναδικό θέμα συζήτησης την αναθεώρηση του Καλλικράτη σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια συζήτηση που πραγματικά λείπει από την αυτοδιοίκηση των τελευταίων ετών και πρέπει να γίνει. Ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα και από την κυρία Περιφερειάρχη και από τον κύριο Σγουρό. Αυτά θα έπρεπε όμως να τα δούμε γραπτά και κατά την άποψή μου, για να μην σας δώσω ως Προεδρείο μόνο συγχαρητήρια, να σας επιπλήξω εισαγωγικά, γιατί εδώ δεν υπάρχουν και οι δήματοι. Ή τουλάχιστον το Προεδρείο της ΠΕΔ, τέτοιου είδους συζητήσεις, αν θέλουμε να κάνουμε πραγματική δουλειά, θα πρέπει να την κάνουμε αγκαλιά με τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς του πρώτου βαθμού. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα έχουμε μια αυτοδιοίκηση που σωστά την περιέγραψαν και οι προηγούμενοι ομιλητές σε ένα κράτος. Σε ένα κράτος όμως που έχει χρεοκοπήσει. Σε ένα κράτος που έχει χρεοκοπήσει και με σφραγίδα από το 2010. Και τότε αναγκαστήκαμε, λόγω της επίσημης χρεοκοπίας, να δούμε τι γίνεται και για την αυτοδιοίκηση. Θα θυμίσω όμως, που παλιότεροι το γνωρίζετε, ότι υπήρχε η ορίμανση από το πολιτικό δυναμικό που υπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια της αυτοδιοίκησης.
και το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Κυλλήνη, αλλά και το συνέδριο της τότε ΕΝΑΕ στη Δράμα, είχαν αποφασίσει ήδη την αυτοκατάργησή τους. Για κοιτάξτε τι μεγαλειώδες για το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, ο ίδιος ο Δήμαρχος, οι ίδιοι οι Δήμαρχοι, οι ίδιοι οι νομάρχες είπαν ότι για να λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η αυτοδιοίκηση πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό. Φαντάζεστε κάτι ότι μπορεί να γίνει σε επίπεδο κοινοβουλίου, να μαζευτούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να πούν αντί για 300 μπορεί να λειτουργήσουμε το ίδιο σωστά και 200. Αφού είμαστε σε κατάσταση χρεοκοπίας, αφού υπάρχει, περνάει η ελληνική κοινωνία τέτοια δεινά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να πω ότι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι πράγματι ειλικρινής και θέλει ουσιαστικά να κάνει μια τομή στην αυτοδιοίκηση και να πετύχει τη μεταρρύθμιση. Ο Καλλικράτης ήταν μια μεταρρύθμιση. Ήταν. Όχι στο μέγεθος που θα θέλαμε, και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν ο κύριος Ραγκούσης, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας του τότε Πασό, είχε πει ότι θα τη συνδυάσει με λεφτά, με πόρους. Πού ήταν το Ελλάδα αξίας 4 δις και μετά το άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα στήριζε το Καλλικράτη, το Αξία, δεν λειτουργήσε ποτέ. Και γι' αυτό είχε προβλήματα. Δεν ήταν μόνο ότι μειώθηκε από 1025 σε 325 ή τόσες νομαρχίες γίνανε 13 ή γιατί τα σύνορα στο Χαϊδάρι ήταν εκεί και εκεί οι δήμοι συγχωνεύτηκαν. Ήταν ότι χάθηκε στην ουσία η πραγματική δυνατότητα που είχαμε τότε, το 2010, να αλλάξουμε την αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα ευρωπαϊκά κατεστημένα. Δεν το κάναμε και δεν το κάναμε γιατί δεν το κάναμε ως χώρα, γιατί έχουμε και ευθύνη και εμείς ως αυτοδιοικητικοί. Είχα και έχω την τύχη να συμμετέχω σε συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης για πάρα πολλά χρόνια, το 2002. Ποτέ δεν κατέφερε η αυτοδιοίκηση, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού, να πάει με μια ουσιαστική πρόταση απέναντι στην εκάστοτε κεντρική εξουσία και να πει αυτή είναι η πρότασή μας. Αν το καταφέρουμε τώρα, κυρία Δούλου, με την πρωτοβουλία που έχετε πάρει, παράλληλα και με την ΕΠΕ, πράγματι θα είναι κάτι πρωτοποριακό και είναι κάτι που θα μείνει. Αλλά από την άλλη, βλέποντας πώς κινείται το Υπουργείο, με κάνει δυστυχώς να είμαι όλο και περισσότερο δύσπιστος. Αναφέρθηκε και στην ομιλία της κυρίας Περιφερειάρχη ότι κάποιος να υποθετεί αυτή την κουβέντα. Ποιος την αποθετεί, η αυτοδιοίκηση ή η κυβέρνηση και ποιος αποπροσανατολίζει όλη αυτή την ιστορία. Απλή αναλογική. Στο Καλλικράτη κοιτάζαμε μόνο τα όρια των Δήμων και τι θα γίνει. Δεν μίλαγε κανείς για τίποτα άλλο. Ξέρουνε αυτοί που έχουν την ευθύνη της εξουσίας σε κεντρικό επίπεδο πώς να διαχειριστούν τα μέσα και πώς να διαχειριστούν και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που παίζει παντού είναι το εκλογικό σύστημα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το εκλογικό σύστημα. Με όποιο εκλογικό σύστημα ας είναι ας εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας στο πρώτο ή στο δεύτερο βαθμό. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι πάνε να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης. Γιατί το κράτος χρεοκόπησε, αλλά η αυτοδιοίκηση άντεξε. Οι βουλευτές και οι υπουργοί δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι αυτοδιοικητικοί μπορούν να βγουν στους δρόμους. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η αυτοτελεσματικότητα και η καθημερινή διαχείριση της πραγματικότητας πάει στα χρονικά περιθώρια της κεντρικής εξουσίας? Θα χάσει η αυτοδιοίκηση το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Γι' αυτό όλο πάει να περάσει με την αριστερή ιδεολογία του εκάστοτε υπουργού ότι είναι μια εμβάθυνση της δημοκρατίας. Έχουμε περάσει από δημοτικά συμβούλια και από περιφερειακά. Έχει την οριμότητα
ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος εκεί που πρέπει να ψηφίσει και πολλές αποφάσεις έχουμε και διευρυμένες πλειοψηφίες. Και αν θέλετε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, πότε και πόσες φορές έχει αλλάξει η απόφασή μας ανάλογα από το αν καθόμαστε στα έδρανα της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. Όταν είμαστε στη διαχείριση και στην καρέκλα, τα πλεονάσματα είναι θετικά. Όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, τα πλεονάσματα είναι πλεονάσματα απραξίας ή πλεονάσματα που έχουν προέρθει από το αίμα της ελληνικής κοινωνίας. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε, ανεξάρτητα από ποια καρέκλα καθόμαστε, είτε της διοίκησης, είτε της αντιπολίτευσης. Γιατί αυτή η χώρα μας ενώνει όλους. Και επειδή μιλάω σε έμπειρους αυτοδιοικητικούς, ξέρω ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την μεταρρύθμιση, για την ανάπτυξη, για τις νέες δουλειές, για το πώς θα κρατήσουμε τον νέο κόσμο, τα παιδιά μας στη χώρα μας. Το είπαν όλοι. Τι θέλει η εκάστοτε κεντρική εξουσία, την αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ως ένα εργαλείο, ως το μακρύ βραχίονά της, για να μεταφέρει τις κεντρικές πολιτικές. Παράγει πολιτική το Περιφερειακό Συμβούλιο? Δεν παράγει. Γιατί δεν παράγει? Δεν έχει τη δυνατότητα ως δυναμικό πολιτικό προσωπικό? Όχι. Γιατί δεν του δίνει την πολιτική δυνατότητα να παράγει πολιτική. Γιατί το θέλει απλώς να μεταφέρει τις κεντρικές πολιτικές, να μεταφέρει τις κεντρικές πολιτικές χωρίς καν να έχει υπόψη η κεντρική εξουσία τα δεδομένα και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει από την εμπειρία που έχω εγώ μόνο στην Ελλάδα. Αν πάμε σε κράτη, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι η αυτοδιοίκηση έχει πιο μεγάλη και πιο ουσιαστική αποτελεσματική ικανότητα. Πράγμα. Δεν άκουσα τι συνέχεια θα έχει αυτή η σημερινή συζήτηση. Πού μπορούμε να καταθέσουμε προτάσεις? Να πούμε σε ποια συγκεκριμένα? Θα γίνει μια επιτροπή σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου? Θα συνεννοηθούμε με την ΕΠΕ, κάτι πιο συλλογικό? Και το χρονοδιάγραμμα. Η τελευταία συνάντηση που είχαμε ως Υπουργικό Συμβούλιο με την ΕΠΕ, με τον κύριο Υπουργό, που άλλαξε βέβαια το τι έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός, το είπε και ο κύριος Γουρός, είπε ότι θα το φέρει μέσω καλοκαίρι μετά από μια όρημη διαδικασία, έτσι ώστε να ψηφιστεί στις αρχές του φθινοπόρου. Ισχύει αυτό το χρονοδιάγραμμα? Και βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος θα δουλέψουμε? Δεν διαφωνεί κανείς. Χρειάζονται οι κανονιστοί να πάρει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση κανονιστική εξουσία? Προφανώς και χρειάζεται. Όλοι το θέλουμε. Χρειάζεται η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να έχει ιδία έσοδα? Προφανώς. Αλλά για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάσουμε πρόταση για ανεξάρτητη φορολογική ικανότητα των ίδιων των περιφερειών? Πόσοι από τους περιφερειάρχες είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτή την ευθύνη? Και πόσοι από τους ανθρώπους που στηρίζουν τη λειτουργία μιας περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι έτοιμοι για να πάρουν αυτή την ευθύνη, που είναι πραγματικά επανάσταση? Αλλιώς θα συμφωνήσω, βλέπω το φίλο μου τον Γιάννη, εγώ το έλεγα και ως δήμαρχος, δεν έρχομαι κοντά στις απόψεις λαϊκής συσπήρωσης, αλλά πράγματι στην Ελλάδα δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση. Από τη στιγμή που δεν έχεις ανεξάρτητους κοινωνικούς πόρους και εξαρτάσαι από την κεντρική πολιτεία. Άρα απόκτηση σταθερών και αναγκαίων δυναμικών πηγών εσόδων. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Αναμασέβαμε μία από τα ίδια. Αναπτυξιακή προοπτική. Μπορεί να έρθει σε αυτή τη χώρα η ανάπτυξη, στη χώρα η ανάπτυξη, χωρίς τη συνέργεια, χωρίς τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης? Πού? Στα νησιά, με αυτό το φυσικό γεωγραφικό ανάγλυφο, με αυτές τις τοπικές ιδιαιτερότητες? Πού και πού πετάει, γιατί διαβάζω και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη ΡΙΑΛ, για το καινούργιο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, πόσα έχουν περάσει, ο καθένας βγάζει και από
κυβέρνηση, ώστε πράγματι σε αυτή την προσπάθεια η αυτοδιοίκηση να είναι άρρωγος. Στο Σύνταγμα, ένα πράγμα να λυθεί, όχι πολλά, το τι, πώς ερμηνεύεται, το τι είναι τοπική υπόθεση. Και όταν λυθεί αυτό, να καταλάβουμε όλοι, να κατανοήσουμε ποιο θέμα αποτελεί κατά το Σύνταγμα τοπική υπόθεση και έχει ουσιαστική αρμοδιότητα ο Δήμος, η Περιφέρεια, τότε θα φτιάξουμε πραγματικά μια καινούργια Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαραβέλια. Ο κύριος Μουνιανάκης. Καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη κιόλας, δεν τα έχουμε πει τουλάχιστον εμείς. Λοιπόν, επιτέλους ήρθε η συζήτηση για τον Καλλικράτη. Και λέω επιτέλους, διότι θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα, ασχέτως αν τώρα έχουμε την αφορμή επί της ουσίας. Έπρεπε να το έχουμε συζητήσει νωρίτερα το θέμα και όχι μόνο μια φορά, διότι η σημερινή συζήτηση λίγο πολύ μοιάζει εθιμοτυπική. Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση δείχνει περιορισμένα αντανακλαστικά και γι' αυτό η ευθύνη είναι απόλυτα δική σας. Με αφορμή άλλες συζητήσεις, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το τι γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι, δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο μερίδιο ευθύνης εμείς στην Ελληνική Αυγή που έχουμε 6 έδρες, με τη δύναμη ζωής που έχει 10 φορές παραπάνω δύναμη από εμάς. Άρα λοιπόν η ευθύνη ανοίγει αποκλειστικά για εμάς τουλάχιστον στη διοίκηση. Σε μια συζήτηση όπως η σημερινή, τώρα για να μπαίνω σιγά σιγά στην ουσία, υπάρχει μια παγίδα. Η παγίδα είναι, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και σηκώνει όντως πολλή συζήτηση, να πεις πολλά, αλλά επί της ουσίας να μην πεις τίποτα. Θα προσπαθήσω να είμαι αποτελεσματικός σε αυτά που θα πω, να είμαστε αποτελεσματικοί, όπως μας προέτρεψε και η Περιφερειάρχης. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για όσα έχουν υποθεί για το ίδιο θέμα από την ΕΜΠΕ, την ΚΕΔΕΛ, εκάνει σε επίπεδο Υπουργείου. Θα πω παρακάτω γιατί. Θα πω κατευθείαν στο πλαίσιο της συζήτησης έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς και να μιλήσουμε λοιπόν για τον Καλλικράτη, θέτοντας καταρχήν ποιος ήταν ο στόχος, θεωρητικά τουλάχιστον, του συγκεκριμένου νόμου. Θεωρητικά λοιπόν, ο στόχος ήταν η διοικητική μεταρρύθμιση, με απότερο βέβαια σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, πιο αποτελεσματική. Επιτεύχθη αυτός ο στόχος? Ξεκάθαρα όχι, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέμε όλοι. Κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει έτσι κι αλλιώς ο Καλλικράτης, όπως ουσιαστικά δεν πέτυχε και ο Καποδίστριας, διότι ήρθε από μια παράδειξη η οποία είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για το κατάλημα αυτής της χώρας. Θα αναφερθώ τώρα στους λόγους για τους οποίους για εμάς δεν πέτυχε ο Καλλικράτης, προσπαθώντας να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Καταρχήν, πρώτον, αυτό που ονομάζουμε κατακλειστικά ίσως φοροταξικό σχεδιασμό άστοχες συνενώσεις δήμων και περιφερειών, ένας συγκεντρωτισμός ανούσιος, χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια, και αν έπρεπε να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, θα έλεγα την περιφέρεια από την οποία εκλέγουμε, περιφέρεια Πειραιώς, με συνενώσεις δήμων εντελώς άστοχες και εξορισμού μη αποτελεσματικές, αρκεί να αναφέρω το παράδειγμα του Δήμου Περάματος, ο οποίος εξαιρέθηκε από όλα αυτά, έμεινε μόνος του, διότι λέει ήταν καταχρεωμένος. Δεν είδα όμως κανέναν από τους λουμάκους, ούτε τους τότε, ούτε τον τωρινό, να λογοδοτεί για αυτό το θέμα. Και είχα πει και σε παλαιότερη τοποθέτηση ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, να κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών. Διάβασα με ενδιαφέρον την εξαγγελία του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος μίλησε για ένα μηχανισμό υποπτείας σε σχέση με τα οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, επειδή όμως είμαστε στην Ελλάδα, κρατάμε μικρό καλάθι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό που είπα νωρίτερα, το ονομάτισμα από χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να γίνει από την αρχή και κυρίως με μια διαβούλευση ουσιαστική. Δεύτερον, ακούστηκε ήδη για την χρηματοδότηση. Αν υπάρχει λοιπόν χρηματοδότηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες φορτώθηκαν ένα σωρό αρμοδιότητες χωρίς εξασφάλιση πόρων, αφού αυτή η πόρη ούτε συγκεκριμένη είναι και κυρίως δεν έχει εξασφαλιστεί η σταθερή χρηματοδότησή τους. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι εξ ορισμού απλά
Και τι εννοώ απλά, ή αφαιρούμε αρμοδιότητες ή φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα. Εντάλλως, θα μιλάμε απλά για μια διαχειριστική λειτουργία χωρίς ανάπτυξη, εφόσον έλλειψη πόρων δεν γίνεται να ασκηθεί αντίστοιχα κανένας είδους κοινωνική πολιτική. Γραφειοκρατία, και αυτό ακούστηκε νωρίτερα, πρέπει να αποταχθεί. Εσείς έχετε την ευθύνη της διοίκησης, έχετε ευνοϊκή πολιτική συγκυρία, αλλά έχετε και η κυβέρνηση δική σας. Και μόνο μια μελέτη όλοι μας θέλουμε να παρακολουθήσουμε είναι αρκετό για να δούμε τη γραφειοκρατία. Είναι μια σχολική βέβαια παθογένεια αυτή. Επίσης, η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Είτε αφορά κάποιο έργο είτε οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε στην αρμόδια υπουργεία, στην αρμόδια φορείς, στην αρμόδια συλλογικότητες, δήμοι, περιφέρειες κτλ. Δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι κάτι τέτοιο έχει αρχίσει να μοιάζει ότι είναι σκόπιμο προκειμένου κάποιοι να δικαιολογούν την απραξία τους. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ένα γενναίο ξεκαθάρισμα και ταυτόχρονα όμως ένα συντονισμό έτσι ώστε μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο ενώ τη ασυδοσία. Επίσης, καλό είναι αφού μιλάμε για τον Καλλικράτη να καταληφθούν και κάποιοι θεσμοί. Όπως παραδοσιακά στους παραστάτες του πολίτη, μια και μιλάμε εδώ στην περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι μοιάζουν